Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται ο χορός των Ρίχτερ στην περιοχή μας που τις τελευταίες ημέρες έχει ως επίκεντρο δονήσει στο νοτιοδυτικό άκρο της Μεσσηνίας. Χθες το βράδυ είχαμε τη σεισμική δόνηση 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 23 χιλιόμετρα ανοιχτά της Κορώνης, ενώ λίγο πριν τις 2.30 σήμερα το χτύπημα του Εγκέλαδου άρχισε να γίνεται πιο αισθητό, με τους σεισμογράφους να καταγράφουν 5,3 Ρίχτερ κοντά στη Μεθόνη. Καλησπέριζουμε εμείς στην άκρη τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Μποζίκα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θεμή, και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, ο Εγκέλαδος ξαναχτύπησε νότια της Μεθόνης. Άρχισε να γίνεται ανησυχητικό αυτό, αφού άγγιξε η δόνηση τα 5,3 Ρίχτερ. Είχαμε και άλλα χτυπήματα, σε εισαγωγικά, και άλλες σεισμικές δονήσεις, αρκετά αίσθητες. Ακριβώς φαίνεται ότι τουλάχιστον τα στοιχεία της φύσης δεν κατανοούν έτσι λόγω της ημέρας της Άγιας του Πάσχα, και επειδή είμαστε και μια σεισμογενή κατά εξοχήν περιοχή, όπως μας έχουν τονίσει επανειλημμένως σεισμολόγοι που έχουν επισκεφθεί την περιοχή μας, είχαμε αυτή το χορό των Ρίχτερ. Στις 2:23 το μεσημέρι, όπως σωστά είπες, είχαμε 5,3 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι και η ισχυρότερη δόνηση που έχει σημειωθεί μέχρι τουλάχιστον και αργά σήμερα το βράδυ. Στις 2:02 το μεσημέρι είχαμε μια δεύτερη δόνηση 4,7 Ρίχτερ. Λίγα λεπτά αργότερα στις 3:08 λεπτά 3,3 Ρίχτερ, και στις 6:06 το απόγευμα 4,7 Ρίχτερ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Μεσσηνία έχει ένα πολύ ισχυρό δίκτυο θωράκισης καταγραφής των σεισμικών φαινομένων της περιοχής μας. Ο κύριος Χουλιάρας, ο γνωστός σεισμολόγος που είχε έρθει στην περιοχή μας είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε, μας το είχε πει και παλιότερα, σεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιφέρειά μας, και καλό θα είναι να είναι έτοιμοι οι πολίτες σε περίπτωση τέτοιων φαινομένων. Ιδιαίτερη έμφαση μας είχε δώσει για τη στατικότητα των κτηρίων. Ναι, ναι. Για να σημειώσουμε κάτι πολύ βασικό, ότι δεν καταγράφησαν ζημιές και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ναι. Ενώ η επικοινωνία μας και με τους σεισμολόγους του Εθνικού Αστεροσκοπείου δείχνει πως δεν πρόκειται για κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό όσον αφορά την εξέλιξη του σεισμικού φαινομένου. Ήταν ιδιαίτερα αισθητές οι σεισμικές δονήσεις, μια και το εστιακό βάθος κατεγράφει μόνο στα 20 χιλιόμετρα για την περιοχή νότια της Μεθόνης. Είναι μια περιοχή που μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε εδώ στη Μεσσηνία. Έχουμε συνηθίσει να ζούμε με τους σεισμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, όπως έχει καταγραφεί, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, από το θέμα των σεισμολόγων. Πάντως, έτσι λίγο ανησύχησαν κάτοικοι και σε περιοχές Πηλίας αλλά και στην περιοχή της Τριφυλίας, παρακολουθώντας έτσι την εξέλιξη του φαινομένου. Αξίζει να τονίσουμε, Θέμη, καταλήγοντας, ότι τα δεδομένα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο, σε real time, όπως λέμε, στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, και γι' αυτό οι σεισμολόγοι εξέδωσαν και αυτές τις καθησυχαστικές ανακοινώσεις. Θέμη. Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τίποτα περισσότερο όσον αφορά την ομαλή εξέλιξη του φαινομένου. Αναπόφευκτο έμοιαζε το κράχ στην αγορά και τις ημέρες του Πάσχα, αφού η οικονομική κρίση και τα υπόλοιπα μέτρα έχουν βαλθεί να απομειώσουν ακόμη περισσότερο την αγοραστική δυναμική των καταναλωτών. Πλέον και με βάση τόσο τα στοιχεία της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, όσο και των τοπικών εμπορικών συλλόγων Καλαμάτας και Κυπαρισίας, η έλλειψη ρευστότητας μας οδήγησε στο φτωχότερο Πάσχα της τελευταίας δεκαετίας. Το φτωχότερο Πάσχα της τελευταίας δεκαετίας πέρασαν φέτος οι Έλληνες εξαιτίας οικονομικής κρίσης και κυρίως λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών, όπως σημειώνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Η ΕΣΕΕ σημειώνει ότι η μεγάλη έλλειψη ρευστότητας αποτυπώνεται ξεκάθαρα με την πτώση του συνολικού κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου κατά 15%, αλλά και του τζιρ του λιανικού εμπορίου των τροφίμων και των ποτών κατά περίπου 10% τις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου. Σε συνδυασμό βεβαίως και με τα λουκέτα, τα οποία βλέπουμε να εξελίσσονται σε επιδημία, μάλλον σαν μεταδοτική ασθένεια, γιατί ακόμα και την περίοδο των εκτόσεων δεν σταματήσαν πολλές επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτα και να κατεβάζουν ρολά. Οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΣΕΑ, ακολουθώντας την πορεία της φετινής πασαλληνής αγοράς σε όλη την Ελλάδα, δείχνουν ότι τόσο ο δείκτης κύκλου εργασιών, όσο και ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο σημείωσε μείωση σε σύγκριση με πέρυσι κατά περίπου 15%. Αναλυτικότερα, ανά κλάδο έχουμε μείωση στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων κατά 4 με 7%, στα μικρά καταστήματα τροφίμων και ποτών 9 με 12%, στα πολυκαταστήματα 11 με 13%, στα καταστήματα καλλυτικών 15 με 17%, στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης 18 με 21%, στα καταστήματα εποχιακών δώρων 12 με 15%. Είναι γεγονός ότι η αγορά είναι σε μια πολύ βαθιά ύφεση. Ουσιαστικά, αν θέλετε, μπορώ να σας πω ότι είναι σε έναν βασανιστικό αργό θάνατο η αγορά αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε άμεσα ενέργειες για να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα και όλο αυτό το σκηνικό.
Ο συνολικός τζίρος της πασχαλινής αγοράς κυμαίνεται ετησίως στα περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Ο φετινός τζίρος της πασχαλινής αγοράς υπολογίζεται ότι περιορίστηκε στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ο τζίρος των τροφίμων μειώθηκε σε λιγότερο από 570 εκατομμύρια. Οι πολίτες συνεχίζουν να περνούν εξαιρετικά δύσκολα και όπως είδαμε η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η αντίδρασή τους είναι έντονη μπροστά στις όλες σχεδόν καθημερινές επιβαρύνσεις. Η Ανάσταση ήρθε, αλλά οι πολίτες συνεχίζουν να περνούν το δικό τους Γολγοθά. Παλιότυπος κόμμος τα άλλα χρόνια και αλλιώτυπος φέτος. Παλιότερα ήταν καλύτερα το Πάσχα. Εγώ δεν το έχετε ζήσει. Αυτό κυκλοφορούσε ο ψώνιο φετό, ο κόσμος κρύβεται. Έχουμε λιγότερα. Αυτό είναι ο χάλι που μας κάνει οι απατεώνες. Πολλά για το φτωχό λαό, όχι για τους πολιτικούς. Ας ανοίξει τα μάτια. Ήταν το φτωχότερο Πάσχα των τελευταίων δεκαετιών, όπως σημειώνουν οι ίδιοι οι πολίτες που πλέον κλήθηκαν να τα βγάλουν πέρα, ακόμη και στο εορταστικό αυτό κλίμα, εξαιρετικά δύσκολα και περνώντας δραματικές ώρες. Στα ίδια περίπου επίπεδα. Είναι λίγο πιο από απόψεως ανθρώπων, πιο φτωχό, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές περικοπές. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, έτσι. Η επιδεινόμενη αρνητική κατάσταση έχει επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι τα βάζουν με τους πολιτικούς. Φυλακτήσανε που πιάσαν τους κλέφτες τώρα και τους φανερώσαν και θα φορολογούν τον φτωχό κόσμο και αυτοί δεν πάνε καμία χέρι στη τσέπη τους, δεν βάζουν χέρι καθόλου. Δεν μπορούμε να δεν πιένουμε, πώς το λένε. Εκεί κάνανε μείωση στον εαυτό τους. Κόψανε, αφαιρέσανε. Σε τρεις εβδομάδες περίπου θα διεξαχθούν οι κρισιμότερες εθνικές εκλογές μετά τη μεταπολίτευση, με τα κόμματα να μπαίνουν σε έντονους εκλογικούς ρυθμούς εν ώψη αναμέτρησης 6 Μαΐου. Το πολιτικό σκηνικό διακρίνεται από έντονη ρευστότητα, καθώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις κανένα κόμμα δεν φαίνεται να σχηματίζει αυτοδυναμία, ενώ στο μέτωπο της οικονομίας αναμένονται νέα μέτρα λιτότητας υπό τις ασφυκτικές πιέσεις της Τρόικα. Αγώνα συσπήρωση των ψηφοφόρων του ξεκίνησαν ουσιαστικά από σήμερα οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Αντώνης Σαμαράς, που βλέπουν τα απογοητευτικά ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα στις δημοσκοπήσεις. Ο πρόεδρος του Πασόκ την Πέμπτη θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση στο κλειστό γήπεδο του Μήλωνα. Την ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ξεκινάει η περιοδή σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Κοζάνη και Γιάννενα. Το Πασόκ σε αυτή την προεκλογική περίοδο επιλέγει το μοντέλο των συγκεντρώσεων σε κλειστά γήπεδα, τη συνεντεύξη τύπου και τη συναντήση με παραγωγικού και αυτοδιοικητικού φορεί. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν στον κυριακάτικο τύπο, όπως της εταιρείας MRB για την Real News, δείχνουν πως τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά πολύ χαμηλά ποσοστά. Το ίδιο μοντέλο περιοδιών θα ακολουθήσει και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήδη έχει κάνει την πρώτη του προεκλογική ομιλία στο Εγάλεο. Αύριο θα συνεδριάσει η εκτελεστική γραμματεία, αλλά θα συνέλθει για πρώτη φορά και η εκλογική επιτροπή του κόμματος προκειμένου να συζητήσει και να εγκρίνει τα ψηφοδέλτια. Την Πέμπτη αναμένεται ο Αντώνης Σαμαράς να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την έξοδο της χώρας από την κρίση, το λεγόμενο και ως Ζάπιο 3. Το Σαββατοκύριακο θα αρχίσουν και οι περιοδίες στην περιφέρεια. Πρώτο σταθμό, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα είναι η Άρτα και θα ακολουθήσουν Θεσσαλία και Γιάννενα. Εύχομαι το φως της Ανάστασης να δώσει να είναι αυτό το τελευταίο Πάσχα που βρήκε τον ελληνικό λαό σε δοκιμασία μεγάλη και πίκρα. Ήρθα εδώ να δω τους γερόντους του Άργους. Πιστεύω ότι ένα ισχυρό κράτος πρέπει να έχει ισχυρή πρόνοια. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι το θέμα για το οποίο συζητάω, φωνάζω, δίνω μάχη και έχω σχέδιο. Όλοι μας έχουμε το δικό μας σχέδιο. Εμείς έχουμε ένα ξεχωριστό σχέδιο, ειδικά που θα βάλει την Ελλάδα στην τροχιά της ανάπτυξης, για να βγούμε και από την κόλαση της ανεργίας. Με το βλέμμα λοιπόν στις κάλπες εξελίχθηκε και αυτό το εορταστικό διάστημα. Να καλησπέρισουμε, έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Μεσίνιο Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Ζωντανό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί χρειάζεται. Να είστε καλά. Να χάνουμε τις μέρες αυτές. Να μπούμε στους εκλογικούς ρυθμούς, γιατί έτσι έχουν μπει τα κόμματα και φαντάζομαι ότι ήταν ένα μικρό, αν όχι ευχάριστο διάλειμμα, πάντως ένα μικρό διάλειμμα για εσάς. Θα ξεκινήσω πολύ απλά να ρωτήσω πότε ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εννοώ, τα ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας σε λίγο πολύ κατά 98% είναι έτοιμα. Αύριο θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Μετά θα συνεδριάσει η εκτελεστική γραμματεία του κόμματος, θα επικαιροποιήσει τα ψηφοδέλτια και νομίζω το βράδυ, Τετάρτη, θα τα ανακοινώσουν. Υπάρχουν για τη Μεσσηνία, καταγράφω, 9 αιτήσεις και 6 επιλογές. Ναι. Κάποιοι θα κοπούν, κύριε Ζωντανέ. Ναι. Τι θα γίνει, έχετε μιλήσει με αυτούς να μην υπάρξουν αντιδράσεις, να μην υπάρξουν αντάρτικο.
Ναι, θα μιλήσουμε, να δούμε ποιοι θα είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο πρώτα απ' όλα και θα επικοινωνήσουμε όλο τον κόσμο. Δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς ενημέρωση. Εξάλλου ξέρουν, ας πούμε, ότι όποιος κάνει υποψηφιότητα θέτει τον εαυτό του στην κρίση του κόμματος και όταν αποφασίζει το κόμμα στρατεύεται με τα υπόλοιπα στελέχη που θα τρέξουν να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω να είναι κανένας που θα βάζει το προσωπικό πάνω από το. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι να πάει η πατρίδα μας, να πάει καλό εαυτός μας. Εμείς πιστεύουμε ότι θα κάνουμε καλή φιλοδοξία. Υπάρχουν και φιλοδοξίες. Και, και εγώ είχα φιλοδοξίες, αλλά γραμματέας έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας πρέπει να βάζει τον εαυτό του εκεί που του ζητάει η παράταξη. Αν η παράταξη επιλέξει κάποιους και αφήσει κάποιους απ' έξω, δεν πάει να πει ότι αυτοί πρέπει ουσιαστικά να αλλάξουν τη σκέψη τους. Θα πάνε να μείνουν επίσης στην παράταξη, θα τρέξουν κοντά μας όπως τρέχουμε όλοι μας. Το λέω αυτό γιατί στη Νέα Δημοκρατία οι πληγές είναι αρκετές. Αν θα κοιτάξουμε τη δεξιά δεξαμενή, υπάρχουν αρκετές τρύπες. Ανεξάρτητοι Έλληνες, Δημοκρατική Συμμαχία, πάρα πολλά ζητήματα που είναι ανοιχτά. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Δεν ξέρω αν μπορεί να προσεγγιστεί με τη Χρυσή Αυγή. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές που θα μπορούσαν να υπάρξουν στην περίπτωση που μείνουν κάποιοι εκτός πολιτείων της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος κάνει μία αίτηση για να είναι υποψήφιος με μία παράταξη, νομίζω πρώτα σέβεται τον εαυτό του και μετά κρίνει αν πάει αρνητικά κάτι για τον εαυτό του. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει σοβαρότητα πάνω του και τη στιγμή που θα κοπεί από μία παράταξη να ανοίξει την πόρτα να πάει σε μία άλλη, γιατί και εκεί και δεν σοβαρά δεν τον βλέπει ο κόσμος, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι αυτοί στα 9 άτομα που κάνουν Νέα Δημοκρατία για να σκεφτούν έτσι. Κύριε Ζωντανέ, βρεθήκατε στην Ασσηνία τις ημέρες αυτές και φαντάζομαι ότι καταγράψατε κι εσείς την αγωνία του κόσμου. Ένας κόσμος που ζητά μια συγκεκριμένη πρόταση από όλα τα κόμματα, από όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς. Ζητά πρόταση και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν αυτή η πρόταση όμως που παρουσιάζει, που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία, είναι αρκετή για να της δώσει την αυτοδυναμία. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο πολυπόθητος στόχος έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Ναι, εμείς αυτή την Πέμπτη παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας όσον αφορά την οικονομία και την ανάπτυξη, τα δύο θέματα τα οποία καίνε ουσιαστικά την κοινωνία. Για τα πιο πολλά προβλήματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι γύρω από την οικονομία και το δεύτερο είναι το στοίχημα που έχει βάλει ο Αντώνης Σαμαράς να μπορέσει να βάλει την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Και αυτό και ζητάει μια ευρία αποδοχή για να μπορέσει να εφαρμόσει μόνος το πρόγραμμά του, για να μπορέσει ουσιαστικά να βάλει την Ελλάδα σε αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, στο πνεύμα της ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν και άλλες περιοδίες, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν εφιξαριστεί. Την άλλη μέρα πάμε στην Ήπειρο, μιλάει στην Άρτα, μετά πάμε στη Ελλάδα, μιλάει στη Θήβα, περνάμε Β' Αθηνών, μιλάμε στο Μαρούσι και συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Από κάθε ομιλία θα βγάζει ένα κομμάτι του προγράμματος να μπορεί να το κοινοποιήσει στον ελληνικό λαό. Αλλά εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ο Έλληνας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να αρχίσει να αρχίσει την ψήφο του. Δηλαδή να ψηφίσει πρώτα για την πατρίδα του, μετά για την παράταξή του και μετά για την Ελλάδα. Και νομίζω για την πατρίδα. Αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά βγάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση προς τα έξω. Από εκεί και πέρα είναι ο μόνος άνθρωπος που πάει στο εξωτερικό και προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις για να μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της Ελλάδος. Έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, έχει γίνει ένας έντιμος συνομιλητής και εννοώ ότι αυτά που έλεγε παληθευτήκανε, οπότε σε κάποια στιγμή αρχίσαν οι ξένοι και βλέπανε ότι αυτά που έλεγε Αντώνης Σαμαράς βγήκαν όλα, οπότε είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και γι' αυτό λέω, υπέκυψες τις πιέσεις για το Μνημόνιο 2, εγώ θα πω. Δεν υπάρχει Μνημόνιο 2, η Δανειακή Σύμβαση είναι. Και αυτό, κύριε Θεμή, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι το μνημόνιο είναι ένα. Το μνημόνιο είναι αυτό που ορίστηκε όταν μας έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από εκεί και πέρα, μη βγαίνοντας η πολιτική, το μνημόνιο τι είναι, μια συμφωνία, τι αποτελέσματα θα φέρεις. Έτσι, το πώς θα τα φέρεις, τι μέτρα θα πάρεις, τα βάζεις εσύ. Από εκεί και πέρα, όταν επί δύο χρόνια το Πασόκ δεν κατάφερε τα μέτρα που ψήφιζε να του φέρουν έσοδα, πήγαμε σε μια διανοιακή σύμβαση που αν δεν την κάναμε θα χρεοκοπούσαμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο το θέμα. Δεν είναι ότι πήγαμε σε μνημόνιο 2. Αυτό δεν είναι. Το μνημόνιο είναι ένα, το οποίο βάζει τα χαρακτηριστικά. Σαν να μου λες Ευαγγέλιο 1, Ευαγγέλιο 2. Έχει να κάνει με μια διαφορετική άποψη από τη Νέα Δημοκρατία και αυτή η άποψη ακόμη δεν έχει χωνευτεί, να το πω έτσι, από τον κόσμο. Τι δεν έχει χωνευτεί η άποψη. Το πρόβλημα είναι ότι η επικοινωνία, ουσιαστικά αν λέει μνημόνιο 1, μνημόνιο 2, δεν είναι μόνο μνημόνιο 2, δεν πέτυχε ο τρόπος που θέλαμε να φτάσουμε στους στόχους του μνημονίου και πήγαμε σε μια δανειακή σύμβαση, δεν θα χρεοκοπούσαμε. Αυτά τα λέει και ο Σαμάς από την πρώτη στιγμή. Όταν έγινε το μνημόνιο και είπε ο Σαμαράς, όχι, είπε τα μέτρα που βάζετε για να φτάσει στο στόχο δεν είναι αναπτυξιακά, θα φέρουν ύφεση και ό,τι θα κερδίσετε θα μπουν
στην τρύπα της ύφεσης. Επαληθεύτηκε. Όταν επαληθεύτηκε όμως, δεν μπορούσε κάποια στιγμή που η Ελλάδα πλέον δεν πετύχαινε τους στόχους να πάει πουθενά άλλου. Γιατί όταν μπαίνει το τρένο της Ελλάδος στο τούνελ, ό,τι λιγμό να έχεις το κάνεις μέσα στο τούνελ. Και τι μπορείς να κάνεις, να κάνεις μια νέα δανειακή σύμβαση στη στιγμή που δεν μπορούσες να βγεις αγορές. Άρα μην μπερδεύουμε ότι υπάρχει μνημόνιο 2. Δανειακή σύμβαση υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Η πρόταση που θα παρουσιάσει ο Αντώνης Σαμαράς στο Ζάβιο 3 θα έχει τουλάχιστον την ανάστροφη, την αντίστροφη κατάσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, θα μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση, θα μιλάει για κάτι διαφορετικό, τι ακριβώς, ή θα συνεχίσουμε με το ίδιο μείγμα μέτρων? Κύριε Καναλόπουλε, νομίζω και ο Αντώνης Σαμαράς ξεκίνησε με τα 7 μέτρα ανάσες που δεν είχαν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Πήγε στο Ζάπιο 1 που αναφέρθηκε στο επιχειρηματικό κόσμο και είπε πως βλέπει την ανάπτυξη της χώρας του. Πήγε στο Ζάπιο 2 που έκανε πιο ειδικά και πιο λαϊκά τα μέτρα τα οποία είχε μιλήσει στο Ζάπιο 1. Και όλη του η κίνηση ήταν σε μία λέξη που λεγόταν ανάπτυξη. Αυτό θα πει αύριο μεθαύριο στο πρόγραμμά μας, πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να κάνει ανάπτυξη. Γιατί αν δεν μεγαλώσει φορολογική βάση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχει ο κόσμος πλέον να πληρώσει κάτι. Δεν μπορείς να του περικόψεις κάτι. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Έχει φτάσει στα όρια του. Εάν δεν του δώσει ένα κίνητρο στο νέο να μπορέσει να βρει την απασχόληση, για να βρει την απασχόληση, πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει. Τι κάνει, τι γίνεται στην Ελλάδα? Χτυπιέται το ιερό και το όσιο του Έλληνα, δηλαδή η ιδιοκτησία. Κανένας δεν επενδύει στην ιδιοκτησία. Τη στιγμή που δεν επενδύει στην ιδιοκτησία, 40 επαγγέλματα έχουν φαλυρίσει. Πέστε μου εσείς, αν δεν δώσει κίνηση σε αυτά τα 40 επαγγέλματα, πώς θα μεγαλώσει η φορολογική πίτα? Αυτά είναι απλά πράγματα τα οποία το Πασόκ για δικούς του λόγους δεν το έκανε. Πάντως προσέξτε και το τι υπόσχεστε, γιατί αν έρθετε στην εξουσία. Δεν έχουμε υποσχεθεί κάτι, κύριε Καναλόπουλε, δεν έχουμε υποσχεθεί κάτι. Δύο υποσχέσεις έχει δώσει ο κύριος Σαμαράς, οι οποίες είναι και νομίζω χαμηλού δημοσιονομικού χαρακτήρα. Είπε ότι δεν θα πειράξει συντάξεις, μάλλον θα επαναφέρει τις συντάξεις κάτω από 700 ευρώ. Έτσι, γιατί κόψαμε από το συνταξίγο το 400 ευρώ τα 50. Αυτό θα το επαναφέρει και είπε θα επαναφέρει και τις δαπάνες που πήραν από τους πολυτέχνους. Δύο πράγματα έχει πει και μου είπε και από ποια ισοδύναμα μέτρα θα τα βρει. Δεν έχει τάξει κάτι, δεν βγήκε και είπε λεφτά υπάρχουν, ούτε είπε τσοβολάδο στα όλα. Είπε παιδιά πάμε στην ανάπτυξη για να κερδίσουμε το στοίχημα της Ελλάδος. Αυτό είπε. Παρά όλα αυτά, κύριε Ζωντανέ, παρά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας όπως αυτή διατυπώνεται, η αυτοδυναμία είναι πολύ μακριά. Και εγώ τουλάχιστον να σταθώ σε αυτή τη φάση στις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν ένα αρκετά σημαντικό μακρινό προορισμό όσον αφορά τον στόχο αυτό. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που δεν επιτύχετε την αυτοδυναμία? Θα συνεργαστείτε με τον Πασόκ όπως το κάνατε μέχρι τώρα? Νομίζω ο κύριος Σαμαράς ήταν ξεκάθαρος και στην έκθεση Θεσσαλονίκης που του κάνα την ίδια ερώτηση δημοσιογράφη και απάντησε ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα την πολιτική να διαπραγματευτώ με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, γι' αυτό θα πάω σε επαναληπτικές εκλογές. Και να πω και κάτι, μην κοιτάτε τα γκάλοπς των τελευταίων καιρών, γιατί στην προκειμένη περίπτωση φτάνουμε προς την οριμότητα της κάλπης, οριμάζει και η σκέψη και συσπηρώνουν οι παρατάξεις. Έτσι. Και αυτό που είπα και εγώ κάποια στιγμή, πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος ότι η Νέα Δημοκρατία σαν παράταξη με οποιαδήποτε απόφαση και να έχει πάρει δεν έχει πλήξει την πατρίδα της. Και είναι σημαντικό αυτό. Φοβάστε την παρουσία του κυρίου Καμένου και των ανεξάρτητων Ελλήνων? Εγώ το μόνο... Ακούστε να δείτε, εμένα ο αντίπαλός μου αυτή τη στιγμή είναι ένας, τα προβλήματα του κόσμου. Σε αυτά θέλω να μπορέσουμε να πολεμήσουμε, να λύσουμε. Τώρα, το δεν πληρώνω, το δεν κάνω, το να λέω ωραία λόγια στον Έλληνα, κουράστηκε ο Έλληνας. Ο Έλληνας θέλει την αλήθεια. Μπορεί να του πεις την αλήθεια. Να του πεις πώς μπορεί να βγει από το αδιέξοδο που έχει πέσει. Αυτό είναι για μένα το στίχημα που πρέπει να κερδίσει. Τώρα να λέμε ότι με ενοχλεί ο δίπλα μου ή ο απέναντί μου, δεν έχω εγώ. Εγώ σαν άνθρωπος και σαν Νέα Δημοκρατία πιστεύω. Αντίπαλοι μας είναι ένα. Μπορούμε να βρούμε λύση στον κόσμο. Στον κόσμο που αυτή τη στιγμή βάλει τα χέρια δίπλα στα μάγουλά του και δίπλα στα αυτιά του και δεν καταλαβαίνει τι του έρχεται και από πού τη τρώει. Θέλω να σας πω, αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί να δώσει στον κόσμο μια ανάταση. Μπορεί να διώξει την κακομοιριά από πάνω του. Μπορεί να το βγάζει από την κατάθλιψη. Για να δοθεί όμως ανάταση, θα χρειάζεται να υπάρξει και η αξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα που μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Βλέπουμε και τις τελευταίες ώρες τι τρέχει με την υπόθεση Τσοχατζόπουλου και δεν ξέρω αν θα πάμε και με μια τέτοια ατζέντα προς τις εκλογές. Ακούστε να δείτε, αυτό να το πείτε στον κύριο Παπανδρέου που στήχησε όλη του την προεκλογική καμπάνια εναντίον της Νέας Δημοκρατίας με τα σκάνδαλα, τα βατοπέδια, τη Siemens, το ένα, τις εξεταστικές, έφτιαχνε και τι λαγούς έβγαζε, τον Τσοχατζόπουλο, τον Μαντέλη, άνθρωπος από την παράταξή του. Βγήκε κανένας από την παράταξή μας. Ακούστηκε κάτι ότι κάποιος είχε μπει σε κάποιες στοές.
Δεν κατάλαβα δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω κάτι και να το θυμάστε πάρα πολύ. Ο μόνος άνθρωπος που επαληθεύθηκε τα 2,5 χρόνια στην Ελλάδα από αυτά που έλεγε ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Σαν αντιπολίτευση έλεγε ορισμένα πράγματα, απευχότανε ο ίδιος να βγει αληθινός και βγήκε. Και αυτό θέλω να σας πω, ότι την αλήθεια που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, τη λέει σαν αντιπολίτευση, τη λέει και στην προεκλογική καμπάνια που κάνει, θα την πει και αύριο στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή τη θέλει να πιστέψει την αλήθεια. Ας πιστέψει τον Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Ζωντανέ, τελευταία ερώτηση. Πότε θα μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς στην Καλαμάτα, υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός? Στον προγραμματισμό μας είναι και η περιφέρεια Πελοποννήσου, θα δούμε το μέρος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά, καλό βράδυ. Πέραμε τώρα εμείς στα αγροτικά μας θέματα. Άσχημα είναι τα όσα προβλέπονται για τις επιδοτήσεις των ελαιοπαραγωγών, με τις περικοπές σύμφωνα με τους πρώτους σχεδιασμούς να αγγίζουν το 60%. Το σενάριο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την περιφερειοποίηση της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής προβλέπει ένα βαθύ κούρεμα σε αρκετούς νομούς. Πολύ άσχημα φαίνεται να είναι τα μαντάτα για τις επιδοτήσεις των ελαιοπαραγωγών σύμφωνα με τα σενάρια που μελετά Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την περιφερειοποίηση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής που θα εφαρμοστεί από το 2013 έως το 2019, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης στην ιστοσελίδα του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΕΔΙΚ, με τα σενάρια αυτά, η ανακατανομή των επιδοτήσεων που θα προκύψει με την περιφερειοποίηση και χορήγησή του αναστρέμα θα είναι δραματικά σε βάρος της ελαιοκαλλιέργειας και μπορεί να προκαλέσει ένα πολύ βαθύ κούρεμα στις επιδοτήσεις των ελαιοπαραγωγών που θα φτάνει μέχρι και το 60% κατά μέσο όρο σε αρκετούς νομούς, μεταξύ των οποίων σίγουρα θα είναι και οι νομοί της Κρήτης. Και αυτό γιατί με τον καθορισμό ενιαίας ίσης επιδότησης αναστρέμα για όλες τις καλλιέργειες μέσα στα όρια των περιφερειών που θα οριστούν, οι επιδοτήσεις για την ελαιοκαλλιέργεια τελικά μπορούν να εξισωθούν με τις επιδοτήσεις των άλλων καλλιεργειών, αλλά ακόμη και των βοσκοτόπων. Δεδομένου ότι οι περιφέρειες που θα οριστούν από τα κράτη-μέλη για την κατανομή των επιδοτήσεων μπορεί να καθοριστούν με κριτήρια αντικειμενικά, αγρονομικά ή και διοικητικά, και ότι η περιφερειοποίηση των ενισχύσεων μπορεί να εφαρμόζεται σταδιακά έως το 2019, είναι φανερό ότι εγκυμονούνται κίνδυνοι σοβαρών απολειών. Οπωσδήποτε, τα σενάρια που παρουσιάζονται με την έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου αποτελούν ένα σκίσι επιχάρτου. Αλλά όπως δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος, αρκετές φορές προαναγγέλνουν και στο τέλος επιβάλλουν τις πολιτικές προθέσεις κάποιων ευρωπαϊκών, κυρίως κέντρων αποφάσεων, γι' αυτό θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Πάντως, αυτό που προκύπτει με σαφήνεια από την έκθεση που παρουσιάζεται είναι ότι το σενάριο, όλη η Ελλάδα μια περιφέρεια, οδηγεί σε μια ενιαία ενίσχυση 16,7 ευρώ αναστρέμα για όλες τις καλλιέργειες και βοσκότοπους. Είναι τελείως απαράδεκτο και ανέφικτο. Και αυτό γιατί δημιουργεί μια σημαντικά μεγάλη μεταφορά εισοδήματος από τις νότιες ελαιοκομικές περιοχές στις βόρειες περιοχές εκτατικών καλλιεργειών και βοσκότοπων, που είναι τελείως ανετιολόγητη και άδικη. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, σε περίπου 20 πρώην νομούς της χώρας που ελάμβαναν υψηλές επιδοτήσεις αναστρέμα θα υπάρξουν μειώσεις που θα φτάνουν στο επίπεδο του νομού μέχρι και 60%, ενώ σε επίπεδα παραγωγού μπορούν να φτάσουν και το 80%. Αυτήν την εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει κανονικά η συγκομιδή της ανοιξιάτικης πατάτας στην περιοχή της Μεσίνης. Βέβαια, τα τερτύπια του καιρού έχουν δημιουργήσει έναν ακόμη πονοκέφαλο τόσο στους παραγωγούς όσο και τους εξαγωγείς. Ωστόσο, μείζον θέμα υπάρχει για μία ακόμη χρονιά με τις αθρώες εισαγωγές. Από τη μια τα τερτύπια του κερίου και από την άλλη το μείζον θέμα που υπάρχει με τις αθρώες εισαγωγές. Αυτά τα δύο στοιχεία έρχονται να αντιπαρατεθούν ουσιαστικά με την πολύ καλή ποιότητα της ανοιξιάτικης πατάτας για την περιοχή της Μεσίνης, η συγκομιδή της οποίας ξεκινάει στο Φούλ αυτή την εβδομάδα. Αναμένεται αυτή τη εβδομάδα να ξεκινήσει κανονικά πλέον η συγκομιδή της ανοιξιάτικης πατάτας, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Δεδομένου ότι τα προγνωστικά δυστυχώς είναι άσχημα και για αυτή τη εβδομάδα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα είναι τόσο άσχημη η εξέλιξη του καιρού για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εξαγωγές κυρίως. Πιστεύουμε ότι το ενδιαφέρον των εξαγωγών θα παραμείνει για τις επόμενες δύο εβδομάδες έντονο. Άλλωστε η εξαγωγή είναι και αυτή που διατηρεί το προϊόν σε ένα επίπεδο ζήτησης και προώθησης, ομαλής προώθησης. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Αγκρέξπο Γιώργος Γκούμας, μπορεί το εξαγωγικό ενδιαφέρον να παραμείνει και για το επόμενο διάστημα, ωστόσο υπάρχει ένα μείζον θέμα για την υποδοχή της μεσσηνιακής πατάτας στην εγχώρια αγορά, τη στιγμή που έχει κατακλειστεί αυτή από αθρώες εισαγωγές, κυρίαρχα πατάτες από την Αίγυπτο. Η αγορά του εσωτερικού δυστυχώς για άλλη μια φορά το τονίζουμε κυριαρχείται από πατάτες κυρίως Αιγύπτου εισαγόμενες. Είναι αδιανόητο, τονίζουμε άλλη μια φορά, στην εποχή που ζούμε, στις δυσκολίες που έχουν όλοι, είτε ο εργαζόμενος κόσμος είτε γενικό οι μικρομεσαίοι,
να, τη στιγμή που η χώρα μας έχει τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα οικονομικό, να φεύγει τόσο συνάλλαγμα για αγορές προϊόντων τις οποίες μπορούμε να τις καλύψουμε άνετα, με προϊόντα τα οποία είναι σαφώς ποιοτικά καλύτερα, και δυστυχώς το συνάλλαγμα μας φεύγει και πηγαίνει στην Αίγυπτο. Θα τονίσω και πάλι ότι η πατάτα της Καλαμάτας είναι ένα ξεχωριστό προϊόν. Όσοι έχουν την ευκαιρία στην εγχώρια αγορά να το δοκιμάζουν, να το αγοράζουν, βλέπουν τη διαφορά. Ευελπιστώ τις επόμενες εβδομάδες και η εσωτερική αγορά θα υποδεχτεί καλύτερα το προϊόν, για να μπορούμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη χρονιά να προωθήσουμε το προϊόν χωρίς προβλήματα και με τιμές έτσι που να καλύψουν το ήδη αρκετά μεγάλο κοστολόγιο που έχει φετινή χρονιά λόγω της μεγάλης διάρκειάς της, της μεγάλης διάρκειας που ήταν απόρρια των καιρικών συνθήκων στη διάρκεια του χειμώνα. Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε και φέτος, ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα, το έθιμο του Αιτωπολέμου. Στο γήπεδο των σφαγείων στη δυτική παραλία της Καλαμάτας, χθες βράδυ η νύχτα έγινε η ημέρα. Μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το έθιμο του Αιτωπολέμου στην Καλαμάτα. Ένα έθιμο που κρατά τις ρίζες του στην τουρκοκρατία, όταν οι Έλληνες επινόησαν αυτόν τον τρόπο, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή οι σαΐτες για να αναχαιτήσουν το υπηκό των Τούρκων. Φετός η εκδήλωση για την αναβίωση του έθιμου διεξήχθη βράδυ, με το αποτέλεσμα να είναι φαντασμαγορικό. Ο Αιτωπόλεμος είναι ένα έθιμο της περιοχής που ξεκινά από την τουρκοκρατία. Εμείς έχουμε την ευθύνη να συντηρήσουμε αυτό το έθιμο, γιατί τα έθιμα και οι παραδόσεις μας ξεχωρίζουν από τους άλλους λαούς. Ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καπεταναίους και τα μπουλούκια τους, γιατί τόσα χρόνια με κόπο και αρκετό μεράκι προσπαθούν να διατηρήσουν αυτό το έθιμο. Η προετοιμασία καθόλου απλή, επίπονη και επί ολόκληρους μήνες, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα όπως και χθες βράδυ, το οποίο εντυπωσίασε καλαματινούς και επισκέπτες. Στο φετινό Αιτωπόλεμο συμμετείχαν 6 μπουλούκια, 6 γειτονιές στην ουσία, 6 ομάδες σαϊτολόγων που αγαπούν τις παραδόσεις και προσπαθούν κάθε χρόνο να αναβιώνουν αυτό το πραγματικά ξεχωριστό έθιμο. Πραγματικά ξεχωριστού αυτού εθίμου, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε βράδυ, καθώς ο λόγος για τα γκαλικά, με αποτέλεσμα η εικόνα να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, όπως και το θέαμα, συνέβαλε για μία ακόμη φορά και ο Δήμος Καλαμάτας, δίνοντας τον καλύτερο του εαυτό. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εικόνες αυτές ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα, καθώς μέσω της τηλεόρασης Best η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, την ΕΡΤ και στα δελτία ειδήσεων αρκετών πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικών σταθμών. Το σύριαλ της κεντρικής πλατείας και των έργων που εξελίσσονται για την ανάπλασή της θα κρατήσει για αρκετό καιρό ακόμη, όπως φαίνεται. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας, Θεόδωρος Μπρεδήμας, επανήλθε με δηλώσεις του, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή για ασυνέπεια λόγων και έργων. Ο κ. Μπρεδήμας ζητά τη σύγκληση ευρείας σύσκεψης για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.
Για συνέπεια λόγων και έργων κατηγορεί την Δημοτική Αρχή Καλαμάτας ο επικεφαλής μείζωνας μειοψηφίας Θεόδωρος Μπρεδήμας. Ο κ. Μπρεδήμας αναφέρεται στην όλη πορεία των εργασιών στην κεντρική πλατεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αντίθεση του συνδυασμού του όσον αφορά την όλη επιχειρούμενη παρέμβαση, μια και τα χρήματα που δόθηκαν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού. Πράγματι είναι ένα μεγάλη σημασία έργο, παρά το γεγονός εμείς είχαμε αντίρρηση ως προς την σκοπιμότητα του έργου, διότι δεν είναι δυνατόν να διατίθενται 3 εκατομμύρια ευρώ σε μια πλατεία όταν υπάρχουν πολλά αιτήματα σε άλλες γειτονιές της πόλης και στα δημοτικά διαμερίσματα. Πέραν αυτού, ο σκοπός για τον οποίο δίδονται τα χρήματα αυτά, τα 3 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να ενισχυθούν και να γίνουν έργα στις γειτονιές. Ένα τέτοιο δεν έγινε. Ας είναι. Το καταλογίσαμε ως λάθος στη Δημοτική Αρχή. Όμως, τώρα που το έργο ξεκίνησε, παρατηρείται μια ασυνέπεια λόγων και έργων. Ο κ. Μπρεδήμας αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα που έχουν ανακύψει και που κυρίαρχα έχουν να κάνουν με την κατάληψη των χώρων, την αργή εξέλιξη των εργασιών και τον αποκλεισμό ενός τμήματος. Με συνέπεια, ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα να υπάρχει για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται βόρεια της σιδηροδρομικού σταθμού. Και τα μεν λόγια από πλευράς του Δημάρχου είχαν δηλωθεί ότι το έργο θα γίνει τμηματικά προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Παρά τα αυτά όμως ξεκίνησε από το Βόρειο και έφτασε μέχρι του Αθανασίου, έκλεισε ένα ζωτικό χώρο της πόλης, ενώ δεν εκτελούνται τα αντίστοιχα έργα. Δεύτερον, πέραν αυτού, ότι τα συνεργεία τα οποία υπάρχουν και εργάζονται στο χώρο, ενώ θα έπρεπε να είναι 3-4 τουλάχιστον, είναι 1-3-4 καλοπατζίδες. Τέτοιες δουλειές δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν κατά από αυτές τις προϋποθέσεις. Το κυριότερο όμως είναι ότι ο κύριος Δήμαρχος πριν από λίγες μέρες έκανε κατηγορηματικές δηλώσεις, δηλώνοντας ότι θα φύγουν οι τσίγκοι από το βόρειο τμήμα της κεντρικής πλατείας και θα μετακομίσουν πιο νότια. Αυτό όμως δεν συνέβη και είπε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε. Ανταυτού υψώθηκε νέα τσίγκινα τείχη και έφτασαν μέχρι του Αθανασίου. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 3 δίωδοι να μπορούν να επικοινωνούν και να διέρχονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να περάσουν από το ένα μέρος της πλατείας στο άλλο. Πέραν αυτού υπάρχει μια σημαντική ζημιά στα καταστήματα τα οποία είναι προς το τμήμα της οδούς του αεροδρομικού σταθμού. Και είδαμε προημερών μια έντονη διαμαρτυρία παρά τις διαβεβαιώσεις τις οποίες είχαν από το Δήμαρχο. Οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτύρονται διότι πράγματι έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Σκεφτείτε σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, από τη μία να μην έχουν πολλούς πελάτες, αλλά και οι ελάχιστοι οι οποίοι προτίθενται να πάνε, να μην μπορούν να πάνε προς την περιοχή τους. Καταληκτικά, ο επικεφαλής μείζωνας μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας υπογραμμίζει πως θα πρέπει να υπάρξει σε επόμενες μέρες μια ευρεία σύσκεψη προκειμένου και να οργανωθεί κατάλληλα το έργο, αλλά και να υπάρξουν οι απαραίτητες απαντήσεις ώστε να μην πλήττονται και οι επαγγελματίες. Στο θέμα της πλατείας τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Ο κ. Νίκας σημείωσε πως προσπάθεια καταβάλλεται για να ολοκληρωθούν τα έργα στο σύνολό τους μέσα στο 2012, ενώ μίλησε και για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει. Τα έργα στην πλατεία θα καταβληθεί προσπάθεια να ολοκληρωθούν μέσα στο 2012. Δηλαδή τη γιορτή της πρωτοχρονιάς, 12-13, τα Χριστούγεννα του 12 θα τα κάνουμε στην πλατεία. Η βασική επιδίωξη λοιπόν και προσπάθεια έχει να κάνει με το γεγονός πως τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2012. Αυτό σημείωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε και στα ζητήματα που έχουν ανακύψει. Γι' αυτό ζητώ υπομονή από όλους. Όταν γίνονται ζημιές στα μαγαζιά, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θα πληρώσουν τέλη όσο προχωράμε προς τα κάτω. Για όλοι. Ήδη τώρα τελειώνουμε τη μισή. Μέχρι του Αθανασίου είναι η μισή πλατεία. Και άμα τη δείτε από ψηλά, ξέρετε, στο πάνω μέρος της πλατείας δεν περπατούσαμε. Για θυμηθείτε το. Πλατεία θεωρούσαμε από τα αγάλματα και κάτω. Λοιπόν, εδώ γίνεται μια δεύτερη πλατεία με τα συντριβάνια της κλπ. Θέμα πάντως για την κεντρική πλατεία υπάρχει και με την όλη υπόθεση των στεγάστρων. Η ανάπλαση της πλατείας θα ρυθμιστεί και το θέμα των στεγάστρων. Αυτό το οποίο μας πονάει, ότι έχει δημιουργηθεί στην πλατεία, πρέπει και να μας προβληματίζει και να μας στενοχωρεί όλους. Ό,τι λέει ο νόμος.
Συνεχίζει την πολύ καλή του παρουσία στα τοπικά αθλητικά και όχι μόνο δρόμενα. Ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος στα εκβοντά της και παρουσία. Στους πρόσφατους διασυλλογικούς αγώνες, οι μικροί αθλητές ξεχώρισαν κατακτώντας αρκετά μετάλλια. Πήραν εμπειρίες και μαζί με αυτές και πολύ καλές θέσεις, κερδίζοντας ουσιαστικά τις εντυπώσεις στους διασυλλογικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Χαϊδάρι στην Αθήνα. Οι πέντες κορασίδες και οι παμπέντες κορασίδες του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Ταϊκβοντό της Κυπαρισίας πρόσφατα πέτυχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτοί οι αγώνες ήταν αγώνες εμπειρίας για τους αθλητές μας, αγώνες οι οποίοι μέσα από αυτούς παίρνουν καλή ψυχολογία και βλέπουν τις δυνατότητές τους στα παιδιά, με προοπτική να παίρνουν τις εμπειρίες που αποκομίζουν να φτάσουν σε πιο ψηλά επίπεδα. Για τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα που γίνονται. Θέλω να πω ότι η αποστολή μας πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν από τους καλύτερους συλλόγους που αγωνιστήκανε. Είχε την καλύτερη παρουσία. Και μπορώ να πω ότι και οι 26 αθλητές υπερέβαλαν με αυτό, έδειξαν καλή τεχνική κατάρτιση και ήταν και σε δυναμική και σε ψυχολογία ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι και απέδωσαν τα αναμενόμενα. Θέλω να ευχαριστήσω την αποστολή όλη. Συμμετείχα στους αγώνες που έγιναν στο Χαϊδάρι στην Αθήνα. Έπαιξα δύο αγώνες, βγήκα νικητής. Υπήρχαν πάρα πολλοί που συμμετείχαν στους αγώνες. Ο προπονητής μου είναι ο Παναγιώτης Ζακέος και γενικά οι εντυπώσεις μου ήταν πάρα πολύ καλές. Ήταν πολύ ωραία. Πέρασα πολύ καλά. Πήγαμε στην Αθήνα στο Χαϊδάρι. Παίξαμε πολύ. Ήταν πάρα πολύ εκεί πέρα. Θέλω να πω ότι έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά έχουν μπει σε μια σωστή σειρά. Και αυτό οφείλεται και στο ότι μας έχει παραχωρήσει ο Δήμαρχος το κλειστό γυμναστήριο της πόλης και εκεί μπορούμε και δουλεύουμε με άνεση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.